Μανόλου, αναμένεται έτσι επίσημη ενημέρωση, αν θέλετε, και από την αναπληρώτρια έπαρχο, αν θέλετε να προσεγγίσουμε για να μας... Μέχρι τώρα τι γίνεται. Καλημέρα. Στο σύνολο πόσους υποψήφιους έχουμε όσον αφορά δημάρχους και αντιδημάρχους? Για να μπορέσουμε να έχουμε τον ακριβή αριθμό, εννοείται ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Στο τέλος της ημέρας, οπότε θα γίνουν και σχετικές αναρτήσεις από τις οποίες θα μπορείτε να πάρετε σωστή πληροφορήση. Αναμένουμε όμως ότι η υποψηφιότητα για το αξίωμα του Δημάρχου συνολικά από τον προέλεγχο που έγινε τις προηγούμενες μέρες θα έχουμε 11 υποψηφιότητες. 43 υποψηφιότητες θα έχουμε για αντιδημάρχους, 333 θα έχουμε για δημοτικούς συμβούλους και 127 υποψηφιότητες θα έχουμε για τις σχολικές εφορίες. Τα στοιχεία του τα είπαμε ότι είναι ουσιαστικά εκτίμηση με βάση τον προέλεγχο που έγινε, γιατί μπορεί είτε να αποσυρθούν οι υποψηφιότητες οι οποίες να μην καταλήξουν τελικά και είτε να προκύψουν νέες υποψηφιότητες που δεν είχαν έρθει κατά τον προέλεγχο. Να περιμένουμε τα αποτελέσματα να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να έχετε σαφή ενημέρωση. Μέχρι αυτή την ώρα, τουλάχιστον που καταγράφουμε και εμείς το ρεπορτάζ, δεν υπήρξε οποιαδήποτε έκπληξη, κάτι μη αναμενόμενο. Ένα άτομο το οποίο δεν είχε έρθει στη χθεσινή διαδικασία και επέβαλε την υποψηφιότητα εντός ανεξάρτητος μέχρι στιγμής. Κάτι όσον αφορά την επαρχία Λάρνακας, είναι αυτό που ακούσαμε και τώρα, ότι εκτός από την τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε και τις υποψηφιότητες για τις σχολικές φορείες.